Πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε με απευθεία σύνδεση με τον Πειραιά, με τον Γιώργο Τσελίκα, γιατί είχαμε ισχυρή έκρηξη και θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος. Να τον δούμε, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Όχι απλά ισχυρή. Μιλάμε για ισχυρότατη έκρηξη όταν μπορέσουμε να περάσουμε σαν να δείτε. Είμαστε. Πίσω είναι η Μητρόπολη, διαγωνίζω δεξιά είναι ο Γιώργος Σπυρίδωνας, χτίριο που στεγάζει γραφεία και εταιρείες. Λοιπόν, η ώρα ήταν περίπου 1:15 τα ξημερώματα. Όταν ανάγκη τοποθέτησαν, πρέπει να ήταν σίγουρα μασούρι δυναμίτητα, παιδιά. Οι εκτεταμένες ζημίες πάνω από 15 καταστήματα. Εδώ είναι όχι το πρώτο χτίριο, το δεύτερο που είναι οι άνθρωποι, το τρίτο χτίριο. Εκεί θα το δούμε όταν θα μας αφήσουν να πάμε φαίνονται απέναντι. Φαίνονται τα τζάμια, Γιώργο μου. Τα τζάμια δεν είναι τίποτα. Να δείτε αντικείμενα που έχουμε επιταχθεί σε ακτίνα πάνω από 150 μέτρα. Ακόμα και το μετοχικό ταμείο ναυτικού που είναι διαγωνίζοντα δεξιά από εδώ και εκεί πάλι το σκο κύμα έχει σπάσει τζάμια. Μιλάμε στη Σωτήρος πίσω τώρα, στα στενά, πίσω από την εκκλησία. Για εκτεταμένες ζημίες, σας λέω, πάνω από 15 καταστήματα. Εδώ, αυτό εδώ το υποδηματοπείο έχει θράψει κρυστάλλων. Σωστά. Δίπλα που ήταν ο αστυνομικός. Να δείτε, οι άστεγοι ζούσαν άστεγοι εδώ και πεταχτήκαν ελαττήριο. Ευτυχώς οι άνθρωποι καλά στην υγεία τους, αλλά μέσα στο ΕΣ από κάτω ήταν 4-5 άστεγοι. Μιλάμε, ήταν τόσο, ακούστηκε μέχρι την Νίκαια. Μιλάμε, ακούστηκε τόσο ισχυρή ήταν η έκρηξη, ισχυρότατη, που ακούστηκε σε ακτίνα πάνω από 5 χιλιόμετρα. Αφού οι αστυνομικοί που είχαμε έξω από το κανάλι φύγαν έντρομοι. Ακούστηκε ο θόρυβος, δηλαδή 1:15, και έφυγε το περιπολικό έντρομοι, φύγαν οι αστυνομικοί για να πάνε να δουν τι συμβαίνει. Και βλέπετε, αυτά είναι τα λίγα γυαλιά. Μιλάμε το χτίριο. Που θα πάμε αργότερα να το δούμε από απέναντι, έχει εκτός από ψευδοροφείς έχουν πέσει, κολόνες έχουν πέσει, οι τείχοι έχουν πέσει, τα πάντα. Μιλάμε για αυτό που λέμε, για μια πάρα πολύ ισχυρή ζημίες. Βέβαια, ισχυρότατη σας λέω, παιδιά. Εγώ πήγα και είδα, γιατί με αφήσανε και πέρασε με γυμνό οφθαλμό και είδα πριν βγούμε ζωντανά. Μιλάμε για πάρα πολλές ζημίες. Μέσα στον δρόμο, διάφορα αντικείμενα. Μιλάμε, λες και έγινε κατεδάφιση. Ναι. Ευτυχώς που δεν έπαθε κάποιος δηλαδή, κάτι. Που τοποθετήθηκε. Λες, Γιώργο μου. Ευτυχώς που δεν έπαθε κάποιος κάτι. Σύμφωνα με πληροφορίες και το 2020 έμαθα ότι είχαν τοποθετηθεί στο ίδιο κτίριο γκαζάκια. Α, στο ίδιο. Θα το τσεκάρω να δω, ναι. Αλλά στο ίδιο κτίριο είναι το 2020 είχαν τοποθετηθεί γκαζάκια. Όχι τόσο με εκτεταμένες ζημίες βέβαια, γκαζάκια. Τώρα μιλάμε ότι πρέπει να είναι σίγουρα μασούρη δυναμίτιδα. Δεν δικαιολογείται αυτή η ισχυρότατη έκρηξη και οι ζημίες που προκάλεσε. Έτσι, η μιλάμε για ζημίες. Σε ένα τοστικό κύμα, ναι, πήγε και πίσω από την εκκλησία του Σπυρίδωνα, πήγε στο στενό Άγιο Σωτήρος που είχε μαγαζιά. Μιλάμε πάνω από 15 μαγαζιά. Καλά, το κτίριο που θα το δούμε αργότερα από μπροστά που θα μας αφήσουν στο μυγείο, γιατί κάνουν έρευνες τώρα να βρουν διάφορα ευρήματα και στοιχεία. Τώρα, οι δράστες ήταν δύο, ήταν ένας, οι κάμερες θα μας δείξουν. Έτσι, τώρα συγκεντρώνουν ακόμα βιντεολογικό υλικό. Υπάρχουν πολλά μαγαζιά, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν αρκετές κάμερες. Πάνω από 15 μαγαζιά. Ναι. Και πολλοί κόσμοι που θα χτάρισε μέσα στην Στη Φίλωνος που είμαστε, επί της Φίλωνος. Αυτή είναι η οδός, είναι η Φίλωνος. Ένα μικρό στενάκι, λέω, είναι η Μητρόπολη πίσω μας. Δεξιά είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας. Έχει και μιλάμε και καταστήματα. Για κάτω. Έχει και πολυκατοικίες η περιοχή. Άρα λοιπόν πολλοί κόσμος. Κατοικείται βέβαια. Πετάχτηκε βέβαια. Μέσα στον Εδώ πιο πολύ είναι γραφεία και εταιρείες. Έντομος για το τι ακριβώς. Εδώ πάνω στεγάζονται γραφεία άκη μου και εταιρείες. Και κάτω έχει διάφορα καταστήματα. Τα πιο πολλά είναι μέτρησα. Είναι 8 υποδηματοπία εδώ σειρά. Από εδώ μέχρι κάτω σε περίπου μήκος 50 μέτρων. Αλλά η ζημιά γίνει και απέναντι. Ευτυχώς, παιδιά, εκείνη την ώρα που δεν παίρναγε άνθρωπος. Ευτυχώς εκείνη την ώρα. Μία και τέταρτο, λέω και πάλι τα ξημερώματα. Από καθαρή τύχη. Πραγματικά. Φωστά. Ναι, ακριβώς. Λέω και οι άστιγοι που ήταν οι άνθρωποι, ευτυχώς ήταν μέσα στο Α, μέσα περίπου σε βάθος 15 μέτρων, αλλά σηκώθηκαν και πετάχτηκαν έντρομοι. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκαν. Ναι. Καλημέρα, Γιώργο. Η αστυνομία δεξαγέρευνα να δουν τους δράστες. Ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε στον Γιώργο να δούμε και τα μπροστά που λέει. Να δούμε σωστά και ποια είναι τα νεότερα τώρα γίνονται. Είναι σε εξέλιξη οι ερευνητές των αρχών για να συλλέξουν στοιχεία και ευρήματα, όπως είπε ο Γιώργος Τσελίκας.